Στο Ατσαλένιο σήμερα, όπου έκανε μεγάλη προσπάθεια, είχε πάθος, αλλά ούτε αυτό έφτασε για να πάρει αποτέλεσμα κόντρα στον Μικρασιατικό. Η Αστέρα και Σαριανή, αν προτιμάτε, οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι στο 74, όπου στο 80 μεγάλη ευκαιρία με τον Καϊ Μακαμούδη, και στο 82 η Αθηναϊκή ομάδα κέρδισε πέναλτι, με την φάση αυτή στην αντεπίθεση να δίνει τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να φύγουν με το διπλό. Το πέναλτι που κέρδισε ο Παλιγιώργος μετέτρεψε σε γκόλ ο Μακρυγιάννης για το 0-1, που ήταν το τελικό σκορ, παρά την ευκαιρία του Μανολιούδη λίγο πριν το τέλος. Ήταν, θα έλεγα, καλύτερος από αυτά που είχαμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν πιο δομημένος, είχε σε αρκετά διαστήματα την διατοχή της μπάλας, πήρε το χώρο του κέντρου μετά το 25 και σε κάποια διαστήματα στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω, χωρίς να κάνει τις κλασικές ευκαιρίες, αλλά κι αν ερχόταν και ισοπαλία το παιχνίδι, θα ήταν εξίσου ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Είχαμε την τύχη να μας βοηθήσουν πολύ η συγκεκριμένη αλλαγή με το συγκεκριμένο παίχτη που πήραμε το πέναλτι, και νομίζω ότι φτάσαμε εμείς στη νίκη. Αλλά και ο ΠΟΑ είχε κάποιες φορές που φτάσε κοντά στον γκολ, όπως και εμείς κάποιες άλλες φορές. Δεν είδατε ότι υπήρχε λίγο πάθος παραπάνω, ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας, απλά δεν ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί στην τελική φάση, ενώ φτάναμε πολύ εύκολα στην περιοχή την άλλη, και είδατε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να έρθει χ ισοπαλό. Γιατί εκεί πήγαινε, η κάθε ομάδα είχε τις ευκαιρίες της, δεν έδειχνε ότι κάποιος το μπορούσε να κερδίσει προς το τέλος, αλλά εμείς ήμασταν απρόσεκτοι στο κόρνερ που κάναμε εμείς και δεχτήκαμε μια κόντρα αντεπίθεση με κανέναν παίχτη, με έναν που πήρε την μπάλα από τη μία περιοχή και έφτασε στην άλλη και κερδίζανε ένα πέναλτι.